Και θα πάμε τώρα και θα αναφερθούμε σε μία άκρος φιλόδοξη και απαιτητική άσκηση πλανητικής άμυνας, την οποία πραγματοποίησε, εκπονήθηκε αυτός ο σχεδιασμός και πραγματοποιήθηκε αυτή η άσκηση από την NASA. Τι έκανε? Εμβόλησε εσκεμμένα έναν αστεροειδή. Ποιος ο στόχος? Να δει ποια τα αντανακλαστικά της NASA σε περίπτωση που χρειαστεί να δράσει για να αποφευχθεί ένας κίνδυνος. Καλύτερα θα μας τα πει ο καθηγητής δυναμικής αστρονομίας στο τμήμα φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μένιος Τσιγάνης. Την καλησπέρα μας, κύριε καθηγητά. Με ακούτε, ελπίζω. Βέβαια, σας ακούμε. Την καλησπέρα μας και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επιχείρησα ένα πρόλογο αναφορικά με αυτή την φιλόδοξη και απαιτητική άσκηση της NASA, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι εμβόλησε και μέναν έναν αστεροειδή. Ναι. Χθες το βράδυ, τα ξημερώματα της Τρίτης ουσιαστικά, 2 και 4 περίπου, το σκάφος DART, το οποίο είχε εκτοξευθεί πριν από 10 μήνες περίπου, το Νοέμβριο του 2021, και το βλέπετε πίσω μου στο γράφημα. Ναι. Έπεσε πάνω στον στόχο του, που ήταν ο αστεροειδής Δίμορφος. Πρόκειται για έναν ακίνδυνο για μας αστεροειδή, ο οποίος έτυχε να περνάει κοντά μας, αλλά όχι πολύ κοντά μας, χθες, και αποτελούσε έναν ιδανικό στόχο για να κάνουμε το πρώτο πείραμα πλανητικής άμυνας ή το πρώτο πείραμα εκτροπής, όπως λέμε, για να δούμε, όπως ακριβώς είπατε, αν έχουμε την τεχνολογική δυνατότητα να το κάνουμε, αν ομιγέννητο χρειαστεί να το κάνουμε πραγματικά. Δηλαδή, εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο που έρχεται κατά πάνω μας και θα πρέπει να δράσουμε. Το πείραμα πήγε ακριβώς όπως έπρεπε. Αν έχετε δει εικόνες από τη χθεσινή ροή της NASA TV, ήταν άκρως εντυπωσιακές. Το σκάφος πραγματικά προσέγγισε, όπως δείχνει και η εικόνα πίσω μου, αυτό το σύστημα, το διαδικό σύστημα των δύο αστεροειδών, ένας ναι. μεγάλος και ένας μικρότερος. Προσπέρασε τον μεγάλο και χτύπησε στο κέντρο τον μικρό, προκειμένου να του προκαλέσει μία ανεπαίσθητη μεταβολή στην κίνησή του γύρω από τον μεγάλο αστεροειδή. Διότι αυτό ήταν ο στόχος του πειράματος, να χτυπήσουμε τον μικρό, και ενώ μέχρι χθες έκανε περίπου 12 ώρες για να κάνει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον μεγάλο δίδυμο αδερφό του, τώρα θα βραδυπορεί λίγο και θα κάνει περισσότερο χρόνο βέβαια για να ολοκληρώσει αυτή την διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο στη NASA, εκεί τα μέλη της NASA το προετοίμαζαν αρκετό χρόνο, μεγάλο χρονικό διάστημα. Ποια είναι η διαδικασία? Καταρχήν η ιδέα και μόνο αυτού του πειράματος έχει πάνω από 15 χρόνια που κυκλοφορεί στην επιστημονική κοινότητα, ως η μόνη εφικτή μέθοδος εκτροπής, την οποία θα μπορούσαμε όντως να τεστάρουμε σε πραγματικό περιβάλλον. Πήρε αρκετά χρόνια να πιστούν και η NASA και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ότι υπάρχει ανάγκη να δοκιμαστεί η τεχνολογία για να υπάρχει έτοιμο το σύστημα εκτροπής και ας μην χρειαστεί ποτέ. Ναι. Εγώ προσωπικά είμαι σε συνεργασία με την ομάδα αυτή της NASA και της Γαλλίας ουσιαστικά, που έχουν ξεκινήσει αυτή την ιστορία εδώ και κάποια χρόνια. Είμαστε σε συνεργασία το 2014 περίπου. Λίγο αργότερα, το 2016, αν δεν κάνω λάθος, εγκρίθηκε η αποστολή DART, και το 2019 εγκρίθηκε και η δεύτερη δίδυμη αποστολή της, η ΙΡΑ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, η οποία έχει ως στόχο να αποκρυπτογραφήσει πλήρως το χθεσινό πείραμα. Μάλιστα. Μια νέα αποστολή λοιπόν θα εκτοξευθεί το 2024. Ναι. Ναι. Και θα συναντήσει ξανά τον χτυπημένο αστεροειδή το 2026 για να του κάνει λεπτομερή ανάλυση και καταγραφή των αποτελεσμάτων της χθεσινής σύγκρουσης. Έχει επιτευχθεί η καταγραφή, ο εντοπισμός του συνόλου ή της πλειονότητας των αστεροειδών που μας απασχολούν, ή είναι ένα επόμενο στίχημα για την ερευνητική κοινότητα? Όχι, είναι ένα ανοιχτό πρόβλημα, γιατί ενώ παραδοσιακά ο κόσμος έχει στο μυαλό του, και σωστά, και εμείς αυτό είχαμε πριν από κάποια χρόνια στο μυαλό μας, τους πολύ μεγάλους αστεροειδείς που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο, αυτούς τους ξέρουμε όλους και ξέρουμε ότι δεν κινδυνεύουμε τα επόμενα 100 χρόνια. Το πρόβλημά μας είναι ακριβώς όπως είπατε. Δεν έχει επιτευχθεί κατά κάποιο τρόπο ο εντοπισμός και η καταγραφή των αστεροειδών. Των μικρότερων. 40% έτσι εκτιμούμε στατιστικά. Επομένως υπάρχει ένα περιθώριο 10-15 ετών
μέσα στο οποίο θα πρέπει φιλοδοξούμε να καταγράψουμε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα αυτής της τάξης μεγέθους. Μάλιστα. Είναι κάπως αχαρτογράφητο το πεδίο το οποίο έχουμε μπροστά μας, δηλαδή ερευνητική κοινότητα. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος σε κάποιες περιπτώσεις? Όχι, άμεσος κίνδυνος υπάρχει αν όντως κάποιο αντικείμενο από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει περάσει μπροστά από τα τηλεσκόπια μας, μάλιστα, έρχεται προς τα πάνω μας και δεν το ξέρουμε ακόμα. Μάλιστα. Αν έχουμε, γι' αυτό και ο αγώνας δρόμου, αν θέλετε, είναι να καταγραφούν όλα αυτά τα αντικείμενα. Εντάξει, θεωρούμε ότι η πιθανότητα είναι σχετικά μικρή. Ένα κάθε 300 χρόνια ίσως να πέφτει πάνω στη γη και λίγο πιο αραιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν τους μισούς και πλέον δεν τους ξέρεις, αρχίζεις και ανησυχείς λίγο. Επομένως, ο αγώνας είναι να προλάβουμε, να χαρακτηρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.